Κύριε Στεκούρα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι, όπως βγάλαμε και μια σχετική ανακοίνωση χθες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών καταδικάζει απερίφραστα την χθεσινή αποτρόπη, βίαιη επίθεση, πολίτη, σε βάρος υπαλλήλων της ΔΟΗ Κοζάνης, την ώρα της εργασίας τους. Η πολιτεία στέκεται στο πλευρό των θυμάτων της επίθεσης και θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα περιστατικά. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διάβασα με πολύ μεγάλη προσοχή την επίκαιρη υπερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδος του Κινήματος Αλλαγής και παρακολούθησα με ιδιαίτερη προσοχή τις τοποθετήσεις των συνάδελφων. Αυτό που δεν άκουσα είναι πόσο κοστολογούνται τα μέτρα. Πόσο κοστολογείται η συνολική πρόταση του Κινήματος Αλλαγής. Και φυσικά, επειδή πολλοί είπαν, όλοι οι ομιλητές, ότι ήταν ολοκληρωμένο και τεκμηρωμένο το σχέδιο του Κινάλ, καταθέτω στα πρακτικά τις τρεις επικαιροποιήσεις του σχεδίου, όπως αυτές κατατίθενταν και επικαιροποιούνταν κάθε μήνα. Προφανώς αυτό δείχνει την δυναμική των εξελίξεων, όπως πράττει η ελληνική κυβέρνηση. Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε σε ολόκληρο τον πλανήτη μία πρωτόγνωρη κρίση. Ακόμα και σήμερα, όπως πολύ σωστά ελέγχθη, την έκταση και το βάθος της δεν το γνωρίζουμε με ακρίβεια. Γνωρίζουμε όμως ότι οι συνέπειές της είναι πολύπλευρες και έντονες. Αυτή την κρίση μπορεί κανείς να την ξεπεράσει μόνο με την αποτελεσματική παρέμβαση του κράτους, με την υπεύθυνη και αλληλέγγυα στάση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και με γενναίες αποφάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, η επιστήμη, το κράτος και οι πολίτες δράσαμε από την πρώτη στιγμή με προνοητικότητα, μεθοδικότητα, αποφασιστικότητα και συντονισμό. Στο πεδίο της οικονομίας, το Υπουργείο Οικονομικών σχεδίασε και υλοποιεί, θα είμαι πολύ συγκεκριμένος με ποσοτικά στοιχεία, ένα συνεκτικό, ρεαλιστικό, ολοκληρωμένο και δυναμικό σχέδιο, το οποίο φυσικά εξελίσσεται ανάλογα με τις διαφορετικές ανάγκες που δημιουργεί η κρίση σε κάθε φάση της. Έτσι, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ελήφθησαν πολλά μέτρα, με στόχο την ενδυνάμωση του δημόσιου συστήματος υγείας, την στήριξη της απασχόλησης, την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, την τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Ελάτε να τα διατρέξουμε μαζί. 59. Πρώτον, η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ για τους μήνες Μάρτιο έως Μάιο για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις και η ρύθμισή τους σε έως 24 δόσεις. Δεύτερον, η αναστολή πληρωμών, δόσεων βεβαιωμένων οφειλών, φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, υπαλλήλους και ατομικές επιχειρήσεις και ρύθμισή τους σε έως 24 δόσεις. Τρίτο μέτρο, η αναστολή πληρωμών των ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες θα εξοφληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο σε έως 24 δόσεις. Τέταρτο μέτρο. Η τρίμηνη παράταση πληρωμής προγραμματισμένων ρυθμίσεων οφειλών δόσεων. Πέμπτο μέτρο. Ο συμψηφισμός του 25% στον ΦΠΑ με μελλοντικές υποχρεώσεις. Έκτο μέτρο. Η έκπτωση 25% για οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων που πληρώθηκαν εμπρόθεσμα από επιχειρήσεις, επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων και εργαζόμενους που πλήττονται από την κρίση. Έβδομο μέτρο. Η επιδότηση επιτοκίου όλων των επιχειρηματικών δανείων των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους. Όγδοο μέτρο. Το κεφάλαιο κίνησης στο πλαίσιο
του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, το ΤΕΠΗΧ 2. Ένα το μέτρο, το Ταμείο Εγκυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Δέκατο μέτρο, η επιστρεπτέα προκαταβολή. Θα επανέλθω σε αυτό, εδώ μπορεί να γίνει ένας πολύ καλός διάλογος για το πότε έπρεπε να χορηγηθεί και πού να χορηγηθεί. Ενδέκατο μέτρο, η άμεση αποπληρωμή όλων των εκκρεμουσών επιστροφών φόρου εισοδήματος, επιχειρήσεων και ΦΠΑ έως και 30.000 ευρώ που βρίσκονταν και βρίσκονται υπό τη διαδικασία ελέγχου. Δωδέκατο μέτρο, το μηνιαίο επίδομα 534 ευρώ για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επλήγησαν από την κρίση βάσει συγκεκριμένων κωδικών. 13ο μέτρο, η μηνιαία αποζημίωση 534 ευρώ για υπαλλήλους εταιριών που έχουν πληγεί από την κρίση, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει αναστολή τον Μάρτιο-Σεπτέμβριο βάσει συγκεκριμένων κωδικών. 14ο μέτρο, το μηνιαίο επίδομα 534 ευρώ για εργοδότες με έως και 20 υπαλλήλους που επλήγησαν από την κρίση βάσει συγκεκριμένων κωδικών. 15ο μέτρο, ειδική αποζημίωση 600 ευρώ για 6 επιστημονικούς τομείς τον Απρίλιο. 16ο μέτρο, η κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε αναστολή. 17ο μέτρο, η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 6% σε προϊόντα υγιεινής, μάσκες, γάντια και άλλα. 18ο μέτρο, η αναστολή αποπληρωμής δόσεων ενήμερων δανείων έως το Σεπτέμβριο για επιχειρήσεις που πλήττονται από την κρίση του κορονοϊού. 19ο μέτρο, η κάλυψη από το κράτος του μέρους του δώρου Πάσχα που αναλογεί στη χρονική περίοδο της αναστολής της σύμβασης εργασίας. 20ο μέτρο, απαντάω στον τίτλο της επίκαιρης επερώτησης. Ανεπαρκή και το αναποτελεσματικά το δούμε σε λίγο. 20ο μέτρο, η παροχή 150 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας. 21ο μέτρο, η εισαγωγή άδειας και αποζημίωσης ειδικού σκοπού για εργαζόμενους με παιδιά που φοιτούν σε σχολεία, ενώ τα σχολεία τότε ήταν κλειστά. 22ο μέτρο, η παροχή της δυνατότητας σε κάθε εργαζόμενο να μπορεί να απασχοληθεί με μερική απασχόληση για 2 εβδομάδες ανά μήνα. 23ο μέτρο, η παράταση του τακτικού επιδόματος ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας για όλους τους ανέργους που το επίδομα έληξε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο κατά 2 μήνες. 24ο μέτρο, η μείωση του clawback στα νοσοκομεία. 25ο μέτρο, η αποζημίωση επιβατικών πλοίων. 26ο μέτρο, οι πρόσθετες υγειονομικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων νέων προσλήψεων. 27ο μέτρο, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, στον ΕΟΔΗ, στο ΕΚΑΒ, στην πολιτική προστασία. 28ο μέτρο, οι έκτακτες δαπάνες προς όλα τα υπουργεία για την προμήθεια υγειονομικού υλικού. 21ο μέτρο, οι αναστολές πληρωμών των επιταγών των επιχειρήσεων που ανήκουν στους πληττόμενους από την κρίση ΚΑΔ για 75 μέρες. 30ο μέτρο, η κατάργηση πληρωμής δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που έκλεισαν με κυβερνητική εντολή. 31ο μέτρο, το επίδομα ανεργίας 400 ευρώ σε 155.000 φυσικά πρόσωπα που θεωρήθηκαν μακροχρόνια άνεργοι από τον Απρίλιο του 2019. 32ο μέτρο, η διατήρηση του χαμηλότερου ένφια όπως ίσχυε και πέρσι. 33ο μέτρο, η αναβολή υπολογισμού αντικειμενικών τιμών που διατηρεί αμετάβλητους μια σειρά από φόρους. 34ο μέτρο, η χορήγηση 10 εκατομμυρίων ευρώ στο Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση του κλάδου του πολιτισμού. 35ο μέτρο, η μείωση 40% για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων
που πλήττονται από την κρίση από το Μάρτιο έως και τον Αύγουστο. 36ο μέτρο. Η μείωση κατά 40% για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή, καθώς και για τις μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών φοιτητών που είναι τέκνα εξαρτημένα μέλη των ελέγχων εργαζομένων. 37ο μέτρο. Η αναστολή υποχρέωσης πληρωμής φόρου για ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενίκιο από τους μήνες Μάρτιο και Ιούνιο. 38ο μέτρο. Η έκπτωση φόρου με τη μορφή συμψηφισμού για ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενίκιο από το Μάρτιο έως και τον Αύγουστο. 39ο μέτρο. Η αποζημίωση σε δήμους λόγω κορονοϊού. 40ο μέτρο. Η μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές για την περίοδο Ιούνιο μέχρι Οκτώβριο. 41ο μέτρο. Η μείωση ΦΠΑ σε καφέ και ποτά για την περίοδο Ιούνιο έως και Οκτώβριο. 42ο μέτρο. Η μείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο από 80-20 σε 90-10 για την περίοδο Ιούνιος-Οκτώβριος. 43ο μέτρο. Η μείωση του ΦΠΑ στα εισιτήρια κινηματογράφου για την περίοδο Ιούνιος-Οκτώβριος. 44ο μέτρο. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού. 45ο μέτρο. Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ. 46ο μέτρο. Τα έξοδα, τα επιπλέον έξοδα διαφήμισης του ΕΟΤ. 47ο μέτρο. Θα επανέλθω σε αυτό, γιατί ο κ. Κατρίνης ήταν εύστοχος στην παρατήρησή του. Το κόστος επιδότησης πρώτης κατοικίας για δανειολήπτες που επλήγησαν από τον κορονοϊό, το πρόγραμμα Γέφυρα. Θα το ανακοινώσω σε λίγο. 48ο μέτρο. Η μείωση ή ακόμα και ο μηδενισμός στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, αντίθετα από ό,τι ακούστηκε, της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορονοϊό. 49ο μέτρο. Το πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης απασχόλησης, συνεργασία, με αυξημένη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών. 50ο μέτρο. Η κάλυψη του πρόσθετου κόστους για το πρόγραμμα συνεργασία που σχετίζεται με τα δώρα καλοκαιριού και Χριστουγέννων. 51ο μέτρο. Η επέκταση του επιδόματος ανεργίας στους εποχιακούς εργαζόμενους. 52ο μέτρο. Η ειδική αποζημίωση για εποχιακούς εργαζόμενους στον τουρισμό, γιατί άκουσα και αυτό. 53ο μέτρο. Η αποζημίωση αναθέση επιβάτη, 20 ευρώ αναθέση, για αεροπορικές εταιρείες κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. 54ο μέτρο. Η μηδενική προκαταβολή φόρου για αεροπορικές εταιρείες. 55ο μέτρο. Η μείωση φόρου για τις πιλότους. 56ο μέτρο. Η κάλυψη του πρόσθετου κόστους για τους υπαλλήλους που λαμβάνουν την ειδική αποζημίωση λόγω αναστολής της σύμβασης εργασίας σχετικά με το δώρο Χριστουγέννων. 57ο μέτρο. Η πρωτοβουλία να εκπίπτουν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης κατά 100% έναντι 30% που ήταν μέχρι σήμερα. 58ο μέτρο. Η αποζημίωση σε ερασιτεχνικούς αθλητικούς συλλόγους. Και 59ο μέτρο. Η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο των υπαλλήλων εποχιακών επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο ερώτημα συνεπώς αν επαρκεί τα κυβερνητικά μέτρα, νομίζω ότι 59 μέτρα άλλη χώρα στην Ευρώπη, από όσο γνωρίζω και συζητάμε σε επίπεδο Eurogroup και Ecofin, δεν έχουν λάβει. 59 συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία προφανώς λόγω της δυναμικής οικονομίας διαρκώς εμπλουτίζουμε και προσθέτουμε. Σε πλήρη έκταση και εξέλιξη, εκτιμάται ότι αυτά ανέρχονται στα 24 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί μάλιστα να αυξηθούν ανάλογα, όπως είπα, με την εξέλιξη της πανδημίας και τη δυναμική της οικονομίας, συνυπολογίζοντας τον διαθέσιμο ταμιακό και δημοσιονομικό χώρο. Ακούστηκε προηγουμένως και είναι ένας εύλογος προβληματισμός. Λέει, για παράδειγμα, το κίνημα αλλαγής. Εμείς σας προτείναμε έγκαιρα να δώσετε κατευθείαν 3 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα. Και εμείς θα καταλήξουμε στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέτε συνεπώς, πάω στο δεύτερο σκέλος, είναι αναποτελεσματικά
γιατί αργήσατε να τα δώσετε. Αν τα δίναμε τότε, τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, όλο το ποσό, να υπενθυμίσω ότι τότε δεν είχαμε την ευκολία να κάνουμε προβλέψεις όπως σήμερα, γιατί στις αγορές δεν είχαμε βγει και το κόστος δανεισμού ήταν πολύ ψηλότερο. Κλείνω την παρένθεση, θα επανέλθω σε λίγο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το κάναμε με τα στοιχεία που είχαμε τότε διαθέσιμα. Νομίζω δεν διαφωνούμε σε αυτό. Άρα με τα στοιχεία Μαρτίου. Θα δίναμε συνεπώς 3 δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις που θα εμφάνιζαν πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεών τους το μήνα Μαρτίου. Αυτό μας ζητούσατε τότε. Εμείς τι κάνουμε? Το σπάμε αυτό και συνεχώς εμπλουτίζουμε και ενισχύουμε το οπλοστάσιο μας, βάζοντας στη δεύτερη φάση τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στην τρίτη φάση που με ρωτήσατε θα γίνει τέλος Αυγούστου τα στοιχεία Ιουνίου και Ιουλίου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά οι πόροι πάνε στοχευμένα στις επιχειρήσεις που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη. Απάντηση σε αυτό. Προσπαθώ να βρω συναδέλφους από νησιά. Βλέπω ένα συνάδελφο. Από την δεύτερη επιστρεπτέα προκαταβολή, γιατί πρέπει να είμαστε πολύ ακριβείς, έχουν βοηθηθεί μέχρι σήμερα, σήμερα θα πιστωθούν και άλλα χρηματικά ποσά, 14.027 επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά. 14.027 επιχειρήσεις έχουν πάρει ποσά την προηγούμενη εβδομάδα από την επιστρεπτέα προκαταβολή 2. Εάν πηγαίναμε με τον τρόπο που μας λέγατε εσείς, στην Κέρκυρα θα παίρνανε 500 επιχειρήσεις μόνο επιστρεπτέα προκαταβολή, πολύ μεγαλύτερα ποσά τότε. Ξέρετε πόσες πήραν επιστρεπτέα 2? 1.402 μέχρι χθες. 1.402. Λείπει ο κ. Γιαγκερόγλου. Στο Ηράκλειο Κρήτης, 2.299. Αυτές δεν θα παίρναν με την πρόταση που είχατε κάνει τότε. Τώρα πήραν, γιατί βάλαμε τα στοιχεία Απριλίου και Μαΐου. Άρα στοχεύσαμε στις επιχειρήσεις που είχαν μεγάλη μείωση τζίρου το Μάιο και τον Ιούνιο. Και να μιλήσουμε και με άλλα στοιχεία. Τα νησιά της χώρας, μέχρι σήμερα, μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών, όχι από το Υπουργείο Εργασίας και την αποζημίωση ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους, έχουν πάρει 312,3 εκατομμύρια ευρώ από τις δύο επιστρεπτές. Και από την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους ελεύθερους επαγγελματίες έχουν πάρει μέχρι σήμερα 312,3 εκατομμύρια ευρώ. Πείτε μου, πότε άλλοτε το ελληνικό κράτος έχει δώσει 312 εκατομμύρια σε 1,5 μήνα μόνο στα ελληνικά νησιά? Αλλά στοχευμένα. Γι' αυτό και έχει αξία να προγραμματίζεις πράξεις. Τώρα βάζοντας και το μήνα Ιούνιο και Ιούλιο θα βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τον τουρισμό. Ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα σε αυτούς τους τόπους. Αν κάναμε αυτό που μας προτείνατε, τα ελληνικά νησιά θα παίρνανε μηδέν. Γιατί δεν θα είχαμε τα στοιχεία Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η διάρθρωση των μέτρων και η κατανομή των μέτρων. Τώρα, να υπενθυμίσω και κάτι ακόμα το οποίο το λησμονούμε. Πέρα από το γεγονός ότι κόστος δεν άκουσα, ούτε έχω δει στα τρία προγράμματα που έχετε ανακοινώσει, ότι αυτά τα 59 μέτρα μέχρι τώρα τα έχουμε υλοποιήσει και τα έχουμε εφαρμόσει χωρίς να εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Κύριε συνάδελφε, ξέρετε πολύ καλά το τι γίνεται στην Ευρώπη και το πώς γίνεται η εκταμίευση πόρων. Βασιστήκαμε αποκλειστικά και μόνο στις δικές μας δυνάμεις, φροντίζοντας όμως να κρατήσουμε καύσιμα για τη φάση της ανάταξης οικονομίας. Προφανώς σήμερα σας μιλάω με διαφορετικούς όρους από ό,τι θα σας μιλούσα πριν από 2 μήνες. Έχουμε ενισχύσει στο μεταξύ τα ταμιακά μας διαθέσιμα, βγαίνοντας 2 φορές με επιτυχία στις αγορές και δανειζόμενοι 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε αυξήσει την έκδοση εντόκων γραμματείων διαφορετικών διαρκειών με κόστος δανεισμού αντίστοιχο της προ-κορονοϊού εποχής, παίρνοντας άλλα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 7 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, που ήταν άγνωστο αν θα μπορούσαμε να τα πάρουμε στην αρχή της υγειονομικής κρίσης. Γι' αυτό και έπρεπε να ήμασταν πολύ προσεκτικοί στη χρήση των ταμιακών διαθεσίμων. Αποτέλεσμα όλων αυτών, γιατί ξέρει πολύ καλά ο κ. Λοβέρδος και έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, σταθερά ζητάει ενημέρωση και είμαι πολύ ανοιχτό σε αυτό. Τα ταμιακά διαθέσιμα κράτους και φορέων γενικής κυβέρνησης σήμερα είναι στα 31 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρά το μεγάλο πακέτο στήριξης το οποίο λάβαμε.
Γιατί κάνουμε όλες αυτές τις δαπάνες για τα 59 μέτρα, ταυτόχρονα όμως ενισχύουμε το πλωστάσιό μας. Και επιπλέον, σωστά είπε ο κ. Σκανδαλίδης, η εκτέλεση του προϋπολογισμού έχει στερήσει στα έσοδα. Όμως σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις που είχαμε κάνει για συρρήκνωση στα έσοδα σε μηνιαία βάση σε σχέση με τους στόχους κατά 40%, πάμε καλύτερα. Άρα η συνολική εκτέλεση είναι ικανοποιητική, δεδομένων των συνθήκων. Ενώ εκτιμούμε ότι σύντομα θα αρχίσουν να έρχονται ευρωπαϊκοί πόροι για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και έσοδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πηγές που δημιουργήθηκαν, όπως είναι το πρόγραμμα ΣΟΥΡ και το Πανευρωπαϊκό Ταμείο Εγκυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για θέματα ρευστότητας, πλήρης ανάλυσης του ΤΕΠΗΧ 2 θα μιλήσω στη δευτερολογία μου. Θα μου επιτρέψετε όμως να ανακοινώσω σήμερα ένα πρόγραμμα το οποίο για πρώτη φορά υλοποιεί ελληνική κυβέρνηση. Πολλές φορές με έχει ρωτήσει ο κ. Κατρίνης και σήμερα γι' αυτό, αφού εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών για τη συστηματική και σοβαρή δουλειά που έκανε με πολλές άλλες υπηρεσίες και με τους θεσμούς για να το ολοκληρώσω. Σήμερα, συνεπώς, και θα ενσαχθεί το βράδυ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο προς ψήφιση, έχουμε ένα νέο πρόγραμμα, το πρόγραμμα Γέφυρα, με το οποίο επιδοτούμε για 9 μήνες όλα τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη στην πρώτη κατοικία όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό. Οι δικαιούχοι του προγράμματος είναι διευρυμένοι σε σχέση με το πρόγραμμα προστασίας πρώτης κατοικίας που βρήκαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Εντάσσονται φυσικά πρόσωπα, εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους, φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους, επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους, δηλαδή παρουσίασαν μείωση του ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο τρίμηνο του 20 σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 19. Δικαιούχοι της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης, συνεργασία. Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενίκιο. Για όλες αυτές τις κατηγορίες πληγέντων παρέχουμε επιδότηση. Προσέξτε, επιδότηση. Τόσο για τα εξυπηρετούμενα, όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπενθυμίζω ότι το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης είχε μόνο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Αναλυτικά, για τα εξυπηρετούμενα δάνεια, για πρώτη φορά η κυβέρνηση βοηθάει τους συνεπείς συμπατριώτες μας. Επιδοτούμε τη μηνιαία δόση με 90% κατά το πρώτο τρίμηνο, με 80% κατά το δεύτερο τρίμηνο και με 70% κατά το τρίτο τρίμηνο. Το κράτος έρχεται αρρωγός στους πολίτες που έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια δηλαδή επιλεξιμότητας, η αξία της κύρας κατοικίας του να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανατράπεζα, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 57.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 600.000 ευρώ. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει ως τα 600 ευρώ. Για πρώτη φορά η πολιτεία επιβραβεύει τη συνέπεια και στέκεται δίπλα στους συνεπείς δανειολήπτες για 9 μήνες. Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα δάνεια που ρυθμίστηκαν πρόσφατα, επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το πρώτο τρίμηνο, 70% κατά το δεύτερο τρίμηνο και 60% κατά το τρίτο τρίμηνο. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, οι προϋποθέσεις, δηλαδή τα κριτήρια επιλεξιμότητας, είναι ενισχυμένα σε σχέση με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης.
συγκρατήσει τις διαφορές, η αξία της κυρίας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Το υπόλοιπο δανείο να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Ήταν 130.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα, ανατράπεζα. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 45.000 ευρώ. Ήταν 36.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Ήταν 15.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα. Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Ήταν 280.000 ευρώ στο προηγούμενο πρόγραμμα. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ. Και τέλος, τρίτη κατηγορία. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έχουν καταγγελθεί όμως επιπλέον, παρέχουμε επιδότηση με σκοπό προφανώς να μην γίνει πληστηριασμός στους επόμενους μήνες, δηλαδή επιδοτούμε τη μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το πρώτο τρίμηνο, 50% κατά το δεύτερο τρίμηνο και 30% κατά το τρίτο τρίμηνο. Προϋποθέσεις. Αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα, το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 36.000 ευρώ, οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ και η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνά τα 280.000 ευρώ. Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ. Δηλαδή, για πρώτη φορά έρχεται το κράτος και στέκεται κοντά στους πολίτες, όχι μόνο τους κόκκινους, αλλά και τους πράσινους. Παίρνει πάνω ο προϋπολογισμός ένα κομμάτι του βάρους για όλους τους πολίτες οι οποίοι επλήγησαν από τον κορονοϊό και έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα από αρχές Αυγούστου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2020. Με το πρόγραμμα αυτό επιτυγχάνονται, και ολοκληρώνω σε δύο λεπτά, πολλαπλοί στόχοι που έχουμε θέσει ως Υπουργείο Οικονομικών εξαρτάται από το πόσο θα μπουν. Έχουμε κάνει προσέγγιση. Προφανώς, εκτιμούμε ότι αυτό το κόστος θα μπορούσε να είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσοι θα μπουν και είναι η κατανομή μεταξύ 20 και 21. Γιατί εξελίσσεται το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Και έχει και τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Έχει ενσωματωθεί στο πακέτο των μέτρων των 59 που σας είπα προηγουμένως. Ήταν ένα από τα 59. Και σας είπα θα το αναλύσω. Είναι μέσα στην κοστολόγηση των μέτρων. Ποιοι είναι οι στόχοι και τι πετυχαίνουμε. Επιβραβεύονται. Το τονίζω για πολλωστή φορά. Για πρώτη φορά οι συνεπείς δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια. Υποστηρίζεται το σύνολο των δανειοληπτών που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση και έχουν μη εξυπηρετούμενο δάνειο, ακόμα και μετά το τέλος του 2018. Αυτό που κάποιοι ζητούν να παραταθεί μετά τον Ιούλιο καλύπτει μόνο τα κόκκινα δάνεια μέχρι 31 Δεκάτου του 2018. Δίνουμε λύση, συνεπώς, σε μια ομάδα δανειοληπτών που είχε αφήσει η προηγούμενη κυβέρνηση χωρίς καμία προστασία. Ενθαρρύνονται και ενισχύονται οι διμερείς συμφωνίες με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Υπενθυμίζεται ότι από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και τέλος Μαΐου του 2020 ρυθμίστηκαν επιτυχώς περίπου 250.000 στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις παρέχουν διαγραφή οφειλών περίπου σε 8 από τα 10 δάνεια που ρυθμίζουν. Καλλιεργείται επιπλέον η κουλτούρα πληρωμών με την έμπρακτη στήριξη του κράτους, αφού επιδοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηνιαίας δόσης του δανείου. Μου λέγατε όταν το συζητάγαμε θα είναι πάνω από 50% και σας μίλησα για ποσοστά της τάξης του 90% το πρώτο τρίμηνο για τους συνεπείς δανειολήπτες. Δηλαδή για ένα τρίμηνο ουσιαστικά το κράτος πληρώνει όλη τη δόση του πολίτη. Αυτό σημαίνει το κράτος κοντά στον πολίτη. Αποτρέπεται η κατάχρηση του νέου πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές. Περιορίζεται ο κίνδυνος δημιουργίας μιας νέας γενιάς κόκκινων δανείων λόγω της κρίσης που επέφερε η πανδημία.
και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή, καθώς καλύπτονται πολλαπλάσιοι δανειολήπτες σε σχέση με το πλαίσιο της προηγούμενης κυβέρνησης. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, κλείνοντας, όπως προανέφερα, η υγειονομική κρίση είναι μια κατάσταση δυναμική, η οποία δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες σε κάθε φάση της. Συνεπώς, και οι δικές μας παρεμβάσεις δεν μπορεί να είναι στατικές. Παρακολουθούμε συνεχώς εξελίξεις και ανάλογα προχωρούμε σε βελτιώσεις, επεκτάσεις ή διευρύνσεις των μέτρων που έχουμε λάβει. Έχουμε στη διάθεσή μας πυρομαχικά, τα οποία ρίχνουμε στη μάχη όταν και όπου χρειάζεται, έχοντας υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρξουν και επιπλέον ανάγκες. Το δεύτερο εξάμηνο, τις οποίες προφανώς είμαστε σε θέση να καλύψουμε. Πιστεύω ότι με σχέδιο, πίστη στις δυνάμεις μας, αλληλεγγύη και συνοχή μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.